Λοιπόν, καλημέρα στον αξιότιμο κύριο Λιάγκα και σε όλα τα υπόλοιπα υπέροχα μέλη του κυτρινιστικού πάνελ εκεί στην εκπομπούλα του. Θα ήθελα να ξεκινήσω υπενθυμίζοντάς σας ότι η δουλειά σας σαν δημοσιογράφη είναι να ενημερώνετε τον κόσμο για την αλήθεια και να αναπαράγετε τα αληθινά γεγονότα, άσχετα που στην Ελλάδα έχουμε τα πιο διεφθαρμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παραπληροφόρηση είναι out the roof. Αλλά αυτό φαντάζομαι το ξέρετε ήδη εκεί πέρα. Παίρνετε τα λεφτάκια σας από εκεί που να τα πάρετε, προβάλλετε αυτά που θέλετε να προβάλλετε, θάβετε αυτά που θέλετε να θάψετε. Δεύτερον, ο δικηγόρος μου, ο κύριος Κεχαγιόγλου, θα περνούσε πάρα πολύ ωραία άμα ξεκινούσαμε τις αγωγές εκεί στις κατσαρίδες στο πάνελ, οι οποίες με δυσφημούν και δημιουργούν ψεύτικες ειδήσεις με το όνομά μου, λέγοντας ότι ήμουν εγώ ή ότι η παρέα μου, οι φίλοι μου ήταν αυτοί που λάβανε μέρος στον καυγά και δίρανε. Με συγχωρείτε, κόπηκε το προηγούμενο story, αξιότιμη κύριε Λιάγκα. Λοιπόν, ο δικηγόρος μου, λοιπόν, ο κύριος Κεχαγιόγλου, θα περνούσε πάρα πολύ ωραία άμα ξεκινούσαμε τις αγωγές σε εσάς, σε όλα εκεί τα σπίρτα που έχετε στο πάνελ, που λένε ότι εμείς δίραμε κάποιον, εμείς χτυπήσαμε κάποιον, γιατί ο εισαγγελέας δεν κάνει κάτι, τέλος πάντων, και όλα αυτά. Θα σας συμβούλευα, λοιπόν, πριν ξανανοίξετε το στοματάκι σας και πιάσετε το όνομά μου ή οποιοδήποτε άλλου καλλιτέχνη αυτής της μουσικής, την οποία τόσο γουστάρετε σε αυτή την εκπομπή, να σκέφτεστε λίγο καλύτερα τις νομικές κυρώσεις που μπορεί να έχει για εσάς και για την εκπομπή σας, που ήδη νομίζω σας έχουν κόψει δυο φορές φέτος, το ΕΣΟΡΟΥ σας έχει δώσει πρόστιμα. Τις προάλλες βλέπατε τις φωτογραφίες της 12χρονης στο κινητό σας, παιδικό πορνό στην εκπομπή. Συγχαρητήρια, κύριε Λιάγκα. Άλλη μια πρωτιά για την εκπομπή σας. Να είστε λίγο πιο. Πώς να το θέσω. Λίγο πιο έξυπνος. Και για να κλείσω, επειδή γνωρίζω ότι δυστυχώς εν έτη 2023 υπάρχουν ακόμα αρκετοί άνθρωποι που θεωρούν ότι παίρνουν αμερόληπτη ενημέρωση από την τηλεόραση, δηλαδή for fuck's sake, δεν ξέρω πώς γίνεται κάποιος το 2023 να βλέπει τηλεόραση για να ενημερώνεται και να θεωρεί ότι αυτά που ακούει είναι αλήθεια. Να διευκρινίσω ότι όχι, δεν έγινε κάποιο ατύχημα, δεν έπεσε κάποιος πάνω μας με ποδήλατο και τον κυνηγήσαμε και τον δίραμε. Ήτανε κάποια παιδιά που κυνηγιόντουσαν, παίζανε ξύλο, έτυχε να το κάνουν δίπλα μας, μου φάνηκε αστείο γιατί ήταν παιδιά, δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος σοβαρής σωματικής βλάβης, δεν θα πέθαινε κάποιος, ούτε θα έμενε σε κόμμα, οι μισές μπουνιές δεν κάναν καν connect. Μου φάνηκε αστείο γιατί εκεί που έχω μεγαλώσει παίζανε μπουνιές τα παιδάκια. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο δραματικό και end of story. Γεια σας. Και επειδή εγώ, κύριε Λιάγκα, δεν τα διαβάζω από κάποιο τοκιού και τα έχω προετοιμασμένα από την προηγούμενη νύχτα, η λέξη που έψαχνα προηγουμένως δεν ήταν έξυπνος, ήταν να είστε λίγο πιο συνετός. Και θα σας πρότεινα επίσης να μην ηθικολογείτε εσείς σαν ένας άνθρωπος 50 χρονών που έκανε αναπαράσταση στην εκπομπή του, πως ένας μαθητής πανεπιστημίου ασέλγησε πάνω στην συμμαθήτριά του και τον έπαιζε πάνω την πλάτη της και γελούσατε όλοι εκεί πέρα οι σοβαροί ενήλικες που ηθικολογείτε για τη βία. Γελούσατε με ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην εκπομπή σας, live on air. Έχετε κάνει και άπειρα τέτοια, πάρα πολλά τέτοια καραγκιοζηλίκια. Οπότε θα ήταν πολύ πιο συνετό πριν ξεκινήσετε να ηθικολογείτε, να κοιτάτε λίγο τα χάλια σας στον καθρέφτη, κύριε Λιάγκα και λοιπές κατσαρίδες. Και για να κλείσω, λοιπόν, με αυτά τα stories, κύριε Λιάγκα, υπονοήσατε ότι έχω στείλει εγώ ή θα στείλω άτομα να σας τραμπουκίσουν ή να σας κάνουν κάτι. Θα ήθελα να διευκρινίσετε, παρακαλώ, αύριο στην εκπομπούλα σας στην Κυτρινιστική, ότι δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, ποτέ δεν έχω στείλει κάποιον να σας απειλήσει, ούτε έχω ασχοληθεί βασικά με την μίζερη ύπαρξή σας, πέρα από τώρα που δημιουργείτε ψεύτικες επικεφαλίδες με το όνομά μου, με συκοφαντείτε πανελληνίως. Και σας ξαναλέω, δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να λύνω τα πάντα με τη βία όπως προτείνετε στην εκπομπή σας. Νομικά, άμα ρωτήσετε τους νομικούς συμβούλους της εκπομπής σας, θα σας πούνε ότι μπορεί να έχετε μεγάλο μπελά με αυτά που κάνετε. Οπότε, ασχοληθείτε με το make-up της κυρίας Τσαπανίδου ή με κάποια άλλη λιθιότητα και σταματήστε να ηθικολογείτε, γιατί δεν σας παίρνει και κανείς στα σοβαρά. Καλή συνέχεια.